Σχεδόν έτοιμη είναι η ταινία «Εξύψωση» που ετοιμάζουν οι κομμωτιναίοι καλλιτέχνες και αναμένεται να προβληθεί το Μάιο. Ενώ η επιθυμία των συντελεστών είναι να συμπεριληφθεί και στις εκδηλώσεις για την ενσωμάτωση της Θράκης στον Εθνικό Κορμό. Οι συντελεστές της ταινίας ευχαρίστησαν όλους όσους βοηθούν στα γυρίσματα, ενώ μίλησαν για το γύρισμα της Κυριακής που αφορά την αναβίωση μιας χωροεσπερίδας του 1920. Είμαστε εδώ μαζί με το φίλο Μιχάλη Δανίλη Βαμβακά για να μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια για την ταινία «Εξύψωση», η οποία όπου να είναι θα ολοκληρωθεί και θα μπορεί να προβληθεί ώστε και οι πολίτες της Κομωτινής αλλά και γενικότερα να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν. Και η σημερινή συνάντηση μαζί σας γίνεται στα πλαίσια ενός βασικού γυρίσματος που έγινε την προπερασμένη Κυριακή στην Παπανδριέλιο Πινακοθήκη, τώρα στεγάζει το Σύλλογο Καλλιτεχνών Αθηνίωνα, όπου φιλόξενα μας άνοιξε τις πόρτες της για να ζωντανέψουμε μία χωροεσπερίδα της εποχής του 1920 και να συνεργαστούμε όλοι μαζί, πολλές ομάδες, θα σας πει και ο ίδιος ο Μιχάλης, για να ολοκληρωθεί αυτό το συγκεκριμένο γύρισμα, το οποίο ήταν και από τα πιο δύσκολα, θα πιο έλεγα. Πιο δύσκολα, ναι. Υπήρχαν πολλά άτομα μαζί, ήταν... Έτσι. Να ευχαριστήσουμε φυσικά όλους τους που βοήθησαν σε αυτό. Είναι ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Αθηνίωνας με τον Άρη, τον Σαρδιωτάκη, τον Άγγελο Γεωργίου που μας ανοίξανε το κτίριο, μας ζεστάνανε, κάναμε ό,τι θέλαμε μέσα, πάρα πολύ όμορφα ήτανε. Το κομμωτήριο Προσωπολογία Σάκης, την Ειρήνη Ανανιάδου που έκανε τις τέλειες κομμώσεις αυτών που παίζανε εποχής, ήταν πάρα πολύ όμορφα όλα. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άλμα Λίμπρε που ήρθαν τα παιδιά, τρία ζευγάρια είχαμε εκεί, με την Άρτεμι Τσολάκη και τον Γιώργο Αθανασιάδη, τα άλλα τα παιδιά δεν τα θυμάμαι, και κάνανε το βάλς που χορεύανε. Είναι το βασικό team των παιδιών του Άλμα Λίμπρε που χορεύουν τάγκο και λάτιν χορούς. Και τη σύγχρονη μουσική σχολή Θράκες, του Θωμά Ραμπατζή με τον Μαρίνο Τόκα μέσα, που μας βοήθησε στέλνοντας δύο σπουδαστές, δύο κορίτσια σπουδάστριες της σχολής, για να μας βοηθήσουν να φαίνονται όργανα, να παίζουν λίγο βιολί, τσέλο, είχαμε διάφορα πράγματα και ήταν πάρα πολύ όμορφα όλα. Ήταν μαγικές οι στιγμές του γυρίσματος. Θέλω να προσθέσω γενικά ότι σε τέτοιου είδους γυρίσματα ο χρόνος δεν υφίσταται, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσουμε νωρίς το πρωί και να τελειώσουμε αργά το απόγευμα, όπως και έγινε. Και το σημαντικό είναι ότι όλη αυτή η παρέα, που τώρα μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, ήταν συνεπέστατη εκεί όλες τις ώρες, χωρίς να υπάρξουν προβλήματα, με πολύ χαρά και κέφι. Και το λέω αυτό και το τονίζω, γιατί τώρα όλο αυτό το εγχείρημα πρόκειται για μια δουλειά εθελοντική. Όλοι είμαστε εκεί με την έτσι, τη χαρά και την διάθεση για δημιουργία που μας χαρακτηρίζει ο καθένας από τη δική του μεριά και από το δικό του τομέα. Θέλω να πω λίγο ότι αυτή η ταινία είναι 5 χρόνια τώρα που είναι στη διαδικασία των γυρισμάτων. Είναι μεγάλου μήκους και υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία όταν πρόκειται για κινηματογραφιστές που έχουν επιχορηγήσεις, ας πούμε, από το Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου. Πόσο μάλλον τώρα μια ομάδα η οποία μόνο με τη διάθεσή της και με τα λίγα μέσα που διαθέτει προσπαθεί να φέρει σε πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και αυτό το τονίζω, και με επαγγελματίες στη δουλειά τους, μια ταινία μεγάλου μήκους. Και τώρα, στην Κομωτινή, μόνο Κομωτινέους, μόνο πλάνα από την Κομωτινή. Να πούμε δύο λόγια για το γύρισμα που υπολείπεται, αλλά και δύο λόγια για όλη την ταινία. Μένουν κάποια πλάνα μόνο για να τελειώσει η ταινία, κάποια πλάνα της πόλης, για να προσθεθούν στα υπόλοιπα. Η ταινία είναι γύρω στη 1 ώρα και 30 λεπτά περίπου. Αυτό. Και τι αφορά. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι το σενάριο το έχει γράψει η Όλγα Τζελέπη και ο Μιχάλης την κινηματογραφία, ο Μιχάλης επιμελείται της σκηνοθεσίας. Εγώ βοηθάω στο κομμάτι λίγο το υποκριτικό σε σχέση με το... και παίζω κιόλας.
Έχω ένα ρόλο, κάνω μια κοπέλα. Στην παλιά εποχή. Στην παλιά εποχή. Και τώρα η ιστορία της ταινίας πρόκειται για μυθοπλασία. Βρισκόμαστε στη σύγχρονη εποχή, όπου μία παρέα παιδιών, με αφορμή ένα άρθρο που μία κοπέλα θέλει να γράψει για τον εκδότη της και ψάχνει να βρει ένα έτσι θέμα που να είναι έτσι... Λίγο πιασάρικο. Ναι. Να αρέσει να αφορά στην κομωτινή, να το διαβάσουν έτσι αρκετοί πολίτες. Βρίσκει κάποια στοιχεία για το κάστρο της πόλης, για το κάστρο της παλιάς κομωτινής. Και ξεδιπλώνεται μέσα από αυτά τα στοιχεία που βρίσκει η κοπέλα αυτή η ιστορία μιας οργάνωσης όπου δρά στα 1920. Τη βλέπουμε στην πορεία της από το 1920 μέχρι το 1927 μέσα από flashback. Mm-hmm. Αυτό αφορούσε και το γύρισμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, της Κυριακής. Ναι. Ήταν η χοροσπερίδα αυτής της οργάνωσης, στην οποία εκεί φαίνεται ότι χωρίστηκαν κιόλας. Η μία οργάνωση γίναν δύο, γιατί κάποιοι δεν θέλανε, πώς να το πω, αυτά που θέλανε η μία οργάνωση. Ναι, να μιλήσουμε λίγο για τις οργανώσεις. Τώρα ναι. στην παλιά εποχή υπάρχουν οι ορφείς, είναι μία οργάνωση η οποία κατέχει την εξουσία και θεωρητικά και πρακτικά πιστεύει ότι κατέχει την εξουσία επειδή έχει στην κατοχή της τις χορδές της λύρας του Ορφέα. Αυτή η διάθεση, η εξουσία από την συγκεκριμένη οργάνωση την έχει με διάθεση να βοηθήσει, να ουσιαστικά να τη χρησιμοποιήσει για το κοινό καλό. Παρ' όλα αυτά όμως από την ίδια αυτή την οργάνωση αποσχίζεται ένα βασικό μέλος της και δημιουργεί μια άλλη οργάνωση, παραοργάνωση να το πω έτσι, του Ζαγρείς, οι οποίοι φυσικά θέλουν και εκείνοι τις χορδές της λύρας Ορφέα για να αποκτήσουν την υπέρτατη δύναμη. Όχι όμως για το κοινό καλό, αλλά για να έχουν την εξουσία και να μπορούν να επεμβαίνουν στα πολιτικά, ίσως οικονομικά πράγματα. Mm-hmm, τώρα αυτό mm-hmm. το αφήνει λίγο ανοιχτό. Ναι. Όποιος έχει την εξουσία μπορεί ο θεατής να με το μυαλό του, ας πούμε, να φτιάξει το τι είδους εξουσία αποζητά ο καθένας ή θα ήθελε να έχει ο καθένας. Και ουσιαστικά αυτή η διαμάχη και η ίντριγκα για το ποιος θα πάρει την εξουσία ακολουθεί αυτή την οικογένεια και στις μετέπειτα γενιές. Οπότε βρίσκουμε άτομα τα οποία είναι της τότε γενιάς των Ζαγραίων και της τότε γενιάς των Ορφέων και σήμερα, στην εποχή μας, όπου συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε, το 2000. Σήμερα. Στο σήμερα. Ναι. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Πότε έχουν την δυνατότητα να το απολαύσουν? Ευελπιστούμε το Μάιο, επειδή είναι και η γιορτή. Δεν συνδέεται άμεσα με τις γιορτές της πόλης, συνδέεται άμεσα όμως με την παλιά Κομωτινή. Γιατί έχουμε γυρίσματα και στην τωρινή Κομωτινή, αλλά έχουμε πλάνα μέσα στην ταινία με παλιές φωτογραφίες, τις οποίες έχουμε βάλει ηθοποιούς επάνω, με την τεχνική του green screen. Και δείχνει μέρη πως ήταν τότε, ας πούμε, η πλατεία, mm-hmm. Η πλατεία ταχυδρομείου. Έχει διάφορα μέρη της πόλης. Σημεία της πόλης. Οπότε ευελπιστούμε να το έχουμε τελειωμένο το Μάιο για να το δούμε εκεί στις μεγάλες γιορτές της πόλης, που στα Ελευθέρια. Συμμετέχει δηλαδή στον εορτασμό της Ελευθερίας. Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε, βέβαια. Για τους ηθοποιούς που συμμετέχουν, είναι από το επισκηνής, είναι, όχι μόνο, και εθελοντές της πόλης. Είναι βεβαίως. Είναι από τρία διαφορετικά τρεις διαφορετικές θεατρικές ομάδες της πόλης. Είναι από το ΔΠΘΕ, είναι από την πολιτιστική κίνηση, από το επισκηνής πρώτα-πρώτα. Και άλλοι φυσικά, επαγγελματίες και μη. Μιλάμε για πλήθος κόσμου που περνάει από την ταινία. Πραγματικά απορώ, Μιχάλης, πώς τους θυμάται. είναι πάρα πολλοί κόσμος που έχει ρόλο σε αυτή την ταινία. Εντάξει, υπάρχουν οι βασικοί χαρακτήρες του έργου, αλλά είναι κόσμος που περνάει. Και το μήνυμα που θέλεις να δώσεις με αυτή την ταινία, είναι, αυτό δηλαδή που πραγματεύεται. Να πω και για τους τεχνικούς μας που είναι
το πρώτο και κύριο, έτσι, είναι ο Δημήτρης ο Πολίτης που μας κάνει την κινηματογράφηση, ο Δημήτρης ο Ντίνας, ο Παρασκευάς ο Βατός, ο Σταύρος ο Γκιουζελίδης, είναι ο πρόεδρος της ομάδας μας της Mike Productions, ο Σπύρος ο Νταντανίδης, ελπίζω να μην ξεχνάω άλλους, νομίζω πως Πάνος. Όχι. Ο Πάνος ο Αναστασίου βεβαίως είναι εδώ, συνιδρυτής της Mike, μην αυτό. Η Ειρήνη Παράσχου, είναι πολλά τα άτομα πίσω που βοηθάνε τους ώστε το να φανεί πολύ όμορφο το μπροστά. Mm-hmm. κάποιο με ρώτησε κάτι. Το μήνυμα, και, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που πραγματεύεται η ταινία. Είναι το εγώ μας, ότι ο καθένας σκέφτεται από εσωτερικά, να το πω, το εγώ του να πάρει την πρώτη θέση εκείνος, να φανεί, χωρίς να σκέφτεται τι κατάληξη θα έχει όλο αυτό. Να προσθέσω ότι έτσι όπως ακριβώς γίνεται η διάσπαση σε αυτές τις δύο ομάδες, όπου αντί να δημιουργήσουν από κοινού κάτι καλό, χωρίζουν τους δρόμους τους και μόνο την καταστροφή φέρνουν, το αποτέλεσμά τους δηλαδή είναι καταστροφικό, εγώ θα το αντιπαραβάλω με τον τρόπο που όλοι εμείς εδώ στην Κομωτινή, παρόλο που προερχόμαστε από διαφορετικές ομάδες και χώρους ο καθένας, συνεργαστήκαμε, όλοι μαζί, αφήσαμε πίσω τις όποιες πίσω και κάτω σκέψεις μπορεί να είχαμε κάποια στιγμή μεταξύ μας, γιατί πολλές φορές σε μια μικρή κοινωνία ανακυκλώνονται πράγματα και μεταφέρονται πράγματα που πολλές φορές δεν ισχύουν και δημιουργούνται έτσι παρεξηγήσεις ή οτιδήποτε. Τα αφήσαμε λοιπόν πίσω, τα ξεχάσαμε, ήρθαμε μαζί και δημιουργήσαμε κάτι που πιστεύω ότι πραγματικά το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο νόημα, ότι όλοι μαζί η διάσπαση καταστρέφει, ενώ όταν είμαστε ενωμένοι δημιουργούμε.